Ο γραμματέας της ΕΛΜΕ Κορινθίας Αριστοκλής Χαρμπίλας μίλησε για τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών που συνεχίζονται ενάντια στα βάρβαρα και αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, τονίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη χαριστική βολή στους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους σε όλη την κοινωνία. Καταρχάς, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα ως εκπαιδευτικοί. Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι. Γύρω από το εργατικό κέντρο, μαζί με όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της Κορινθίας, όπως είδατε και χθες, στην μεγάλη αυτή συγκέντρωση, διαδήλωση που, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε ότι έδωσε ένα μήνυμα σε όλη την κορινθιακή κοινωνία. Σήμερα συνεχίζουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει μια μουσική διαμαρτυρία από νέους ανθρώπους στο πεζόδρομο της Κορίνθου, εκεί μπροστά στην Εθνική Τράπεζα. Νέους ανθρώπους, γιατί η ανεργία, η ανασφάλιστη εργασία, αφορά κυρίως τους νέους. Γι' αυτό δόθηκε αυτό το βάρος και ίσως, αν θέλετε, είναι και ένα μήνυμα προς τους άνεργους να πλησιάσουν τους εργαζόμενους και μαζί να προσπαθήσουν ψυχολογικά να στηρίξουν ένα τον άλλον, να συνεργαστούν για την προβολή κοινωνικών αιτημάτων, αλλά και, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν οτιδήποτε μπορεί να ανακουφίσει ασφαλώς τους άνεργους, να τους δώσει μια προοπτική και μια ελπίδα. Παράλληλα, ο κ. Χαρμπίλας αναφέρει ότι οι βουλευτές του νομού είναι ανεπιθύμητοι στην Κορινθία, καθώς, όπως λέει, δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν τα μέτρα, εξαθλιώνοντας ακόμα περισσότερο τους Έλληνες πολίτες. Όσον αφορά για τους εκπροσώπους μας στη Βουλή, τους τοπικούς, νομίζω ότι το είπε πάρα πολύ καλά, το έγραψε μάλλον πάρα πολύ όμορφα το πανό των εργαζομένων, αν δεν κάνω λάθος, της Λάντης. Συγχωρήστε με αν θυμάμαι καλά την υπογραφή. Που είπε ότι είναι απλώς ανεπιθύμητοι στην Κορινθία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλη απάντηση. Δεν έχουν τέτοια, νομίζω, πάρει εξουσιοδότηση. Δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Εκεί που είναι το σαφές μήνυμα, τα πολλά λόγια περιττεύουν. Τέλος, ο γραμματέας της ΕΛΜΕ καλεί τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους της Κορίνθου και της Αθήνας για να φωνάξουν ενάντια της τρικομματικής κυβέρνησης που συνεχίζει και εξαθλιώνει τον λαό. Να καλέσουμε όμως τον κόσμο να έρθει σήμερα στον πεζόδρομο, να ακούσει τα τραγούδια αυτά της διαμαρτυρίας, τα οποία ίσως είναι και η ισχυρότερη κραυγή, και επίσης να κατέβει μαζί μας στην Αθήνα,